Και κάποια από αυτά, για την αλλίωση στοιχείων που μου λέτε, καλύπτεται και είναι έγκλημα στην Ελλάδα σήμερα. Δηλαδή, μπορούν να. Γενικότερα, οτιδήποτε στοιχεία, εμπορικά, αριθμοί, όλα αυτά, αυτή τη στιγμή τιμωρούνται. Το πρόβλημα είναι βέβαια να βρούμε ποιον θα τιμωρήσουμε, να τον συλλάβουμε. Εκείνο που μπορούμε να πιάσουμε πλαστογραφία, γιατί είναι κείμενο, σβήνει, γράφει. Ακριβώς πλαστογραφία. Είναι πλαστογραφία. Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Πατέρα Μανού, συγγνώμη, να ρωτήσω τον κύριο Περάκη, να πούμε για το τεκμήριο τη ηλεκτρονική. Αν τυχόν υπήρχε ασφάλεια νομική που είναι κατοχυρωμένο και από πλευρά νόμου αναγνωρίζονται τα φορολογικά στοιχεία μέσα στον υπολογιστή, όπω και όλε οι επιχειρήσει. Τότε, γιατί άμα είχαμε πλήρη ασφάλεια για μία αλλίωση στοιχείων φορολογικών, χρειάζεται να τυπώνονται τα καθολικά και τα ημερήσια ισοζύγια και το ημερολόγιο. Ακριβώς. Γιατί αν υπήρχε ασφάλεια από πλευράς φορείας, ενώ πράγματι όλη η γενική λογιστική, ισοζύγια, λογαριασμοί, ημερήσιες εγγραφές, χρεοπιστώσεις, τα πάντα υπάρχουν μέσα, πλην απαιτεί ο νόμος σε σφραγισμένο χαρτί και τρυπημένο στην εφορία το καθημερινό τραζάξον που γίνεται να τυπώνεται σε χαρτί. Μα ακριβώς επειδή εσείς και αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα, η τεχνική δεν έχει βρει ακόμα τρόπο να αντιμετωπίσει τον εαυτό της. Κάθε μέθοδος είναι δυνατόν να υποκλαπεί, να γίνει επέμβαση κλπ. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια. Εγώ εντοπίζω το πρόβλημα. Τεχνική προστασία δηλαδή δεν μπορεί κανείς ακόμα να είναι απόλυτος. Το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό. Εντοπίζω το πρόβλημα και στη δυνατότητα να καταχωρηθούν ψεύδι στοιχεία. Βεβαίως υπάρχει. Ποιος τα ελέγχει? Κανείς. Ποιος θα έπρεπε να τα ελέγχει? Και να δεν τα γνωρίζει το πρόσωπο, ότι το έχουν καταχωρήσει στοιχεία που είναι τελείως αντίθετα με εκείνα τα οποία είναι πραγματικότητα. Ακριβώς. Το δεύτερο, μπορεί να αλλοιωθούν και εκεί και δεν μπορεί κανείς να ψηλαφίσει την αλλοίωση, να πιάσει την πλαστογραφία. Και τρίτον, μπορεί να με κάποιους ιούς, όπως μικροπρόγραμματα, όπως μη προγράμματα, όπως γνωρίζετε, να τελείως να σβήσουν και οι μνήμες και να χαθούν ολόκληρα αρχεία. Εγώ θα θέλω ένα άλλο ερώτημα να θέσω. Υπάρχει και άλλη δυνατότητα να έχουμε μετάδοση πληροφοριών, όχι απλώς κειμένων, αλλά και με βίντεο, με εικόνα και με ήχο. Ναι. Έχουμε. Βέβαια, υπάρχει. Η τεχνολογία καλπάζει. Όπως ξέρετε, υπάρχουν υπηρεσίες audio text, video text, χρησιμοποιούν τις ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές συχνότητες κλπ. Ας μην μπορεί να μεταδίδονται και εικόνες. Και υπάρχει τεχνολογία των πολυμέσων με διαλόγια, όπως θα ξέρει ο κ. Κούλουθρος. Και είναι τα συνεχή άλματα που δείχνουν ότι κάθε είδους πληροφορία, όχι μόνο η συμβατική, η οπτική, η ηχητική, μπορεί και να καταχωρείται αλλά και να μεταδίδεται ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Δηλαδή, στο χωριό του ένας μπορεί, αν πάρει ένα κομπιούτερ και κάνει διασύνδεση, να πατάει κάποια πλήκτρα και να βλέπει από την Ευρώπη, από την Αθήνα, από μια άλλη πόλη, Αυστραλία, να βλέπει ας πούμε και τα προσωπικά στοιχεία. Και υπάρχουν υπηρεσίες που ήδη κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα. Οπότε, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, την οποία με αγάπη την αντιμετωπίσουμε, τόσο μας αποτελεί και μια απειλή, ένα αφιάλτη, όταν δεν γίνεται η καλή χρήση. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα. Η καλή χρήση. Η καλή χρήση, ναι. Ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχει δυνατότητα παρακολουθήσεως των ατόμων και μέσα στο σπίτι και η φωτογράφηση και η ηχογράφηση με αναγνία των ατόμων και η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών για βίντεο text, audio text, όπως γνωρίζουμε? Το βίντεο text, audio text δεν είναι αυτό που λέτε. Είναι ότι μπορεί να μεταδίδονται, σας είπαμε, με τρόπους τεχνικά λίγο περίπλοκους και δεν ανάγκη να τους αναφέρουμε τώρα. Να τροφοδοτούν βίντεο text. Ή και να λαμβάνουμε εμείς στο σπίτι μας ή και να επικοινωνούμε. Υπάρχει και μια δυνατότητα επικοινωνίας εκεί στην τηλεπληροφορική. Αυτές είναι υπηρεσίες αρκετά προηγμένες. Πάντως δεν νομίζω ότι φτάνουν μέχρι εκεί. Χωρίς τεχνικά να είναι αδύνατο. Νομίζω ο κ. Κούλουθρος προηγουμένως είπε ότι υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Ίσα-ίσα. Δεν πρέπει να κουράζουμε τους τελεθεατές. Το όλο σκεπτικό ήταν μια πλατιά ενημέρωση, γιατί αντί να καταλήξουμε απευθείας στο θέμα μας που είναι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, δίνουμε μια γενική ανάλυση από κάθε άποψη, ώστε τα συγκεκριμένα συμπεράσματα ή οι θέσεις που θα λάβουμε να μην νομιστεί ότι είναι κάτι αυθαίρετες εικασίες. Μάλιστα. Ένα ερώτημα που ακριβώς είναι η ουσία του θέματος μας που μας απασχολεί. Οι ηλεκτρονικές κάρτες, ταυτότητες και τα ηλεκτρονικά διαβατήρια, τα οποία θα βιώνουν μέσα σε 1-2 ώρες, τα ηλεκτρονικά διαβατήρια. Αυτά μας έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν, αλλά τώρα δεν έχει προβληματιστεί ο πολίτης και ενδεχομένως να βρεθεί προτετελεσμένου να παραλάβει την κάρτα κοινωνικής ασφάλισης στο σπίτι,
Αφού προλάβει πρώτα ένα έγγραφο, έναν κωδικό αριθμό, τον ΑΜΚΑ, μετά την κάρτα, η οποία κάρτα, θα θέλαμε να το εξετάσουμε, αποτελεί απειλή ηλεκτρονικού φαγγελώματος, αποτελεί παραβίαση του προσωπικού απορρίτου, του ιδιωτικού βίου, αποτελεί η κάρτα παραβίαση και συνειδήσεως. Ας το δούμε αυτό και στη συνέχεια δούμε την ταυτότητα. Φυσικά θα ξαναεπανέλθουμε για λεπτομερεστέρα ανάλυση. Η κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως, λέτε. Να πω εγώ κάτι επ' αυτού. Και μπορούμε να ενοποιήσουμε λίγο την ερώτηση. Κάρτα ταυτότητας διαβατήριο. Τι κίνδυνο έχουν αυτές? Πρώτον, ότι αυτός ο κάτοχός τους δεν ξέρει τι γράφουν. Αυτά έχουν μία μνήμη και δεν ξέρουμε ακριβώς. Εγώ που είμαι κάτοχος δεν μπορώ να ξέρω τι γράφει για μένα. Δεύτερον, δεν ξέρω ποιος μπορεί και βλέπει τι γράφει για μένα. Μάλιστα. Αυτός που είναι και χειρίζεται το αρχείο. Και τρίτον και σπουδαιότερον, δεν ξέρουμε για ποιο σκοπό αυτός που μπορεί και βλέπει αυτά που εγώ δεν βλέπω, σε τι θα τα χρησιμοποιήσει. Αυτά είναι τα τρία βασικά και αφορούν όλες τις κάρτες. Ειδικά για τις ταυτότητες το πρόβλημα γίνεται πολύ πιο σοβαρό. Πολύ πιο σοβαρό, επειδή για τις ταυτότητες μιλάμε πια για ένα εθνικό πληθυσμιακό δίκτυο. Οι ταυτότητες δεν είναι ένα μικρό αρχείο για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αφορά όλους μας και αφορά πληροφορίες κρίσιμες, γενικές, που πραγματικά μπορεί να συνθέσουν, άμα παίζουν σε κακά χέρια, ένα βιοπορτρέτο που δεν ξέρω πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, για τις ταυτότητες έχω συγκεκριμένες συστάσεις. Ιδιαίτερα αφού στο σχετικό νόμο προβλέπεται ότι θα δημιουργηθεί μία διεύθυνση ηλεκτρονικής επεξεργασίας στοιχείων για τη μηχανογραφική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση των ταυτοτήτων. Δηλαδή, θα μαζευτούν κάπως στο Υπουργείο Εσωτερικών όλα αυτά τα στοιχεία που μας αφορούν όλους. Άραγε, θα είναι και άλλα στοιχεία μαζί, δίπλα εκεί. Θα μπορεί να γίνεται διασταύρωση των μεν με τον δε. Για ποιο λόγο θα γίνεται διασταύρωση, αν γίνεται, ή οι όποιες πληροφορίες είναι οριοθετημένος ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν, ποιος θα είναι, μόνο η απόδειξη της ταυτότητάς μου, ή μπορεί να είναι και άλλος σκοπός που εγώ δεν τον ξέρω αυτή τη στιγμή. Επίσης, υπάρχει περίπτωση αλλίωσης των στοιχείων? Εγώ νομίζω ότι υπάρχει, γιατί και από τη διακήρυξη που διάβασα είναι τόσο περίεργη, τόσο ακαταλαβίστηκε, θα λέγε κανείς ότι δεν λαμβάνεται καμία μέρημνα επ' αυτού, ούτε είδα εγώ για συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας στη διαγύριξη να προβλέπεται, ούτε για το ποια άτομα θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, ούτε πώς αυτές θα φυλάγονται, ούτε τι διάρκεια θα έχει η φύλαξή τους. Και να σας πω τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί με το ενδεχόμενο αλλίωσης, ας πούμε. Κάποιος να γίνει αλλίωση εις βάρος κάποιου, εκεί που τα στοιχεία του είναι 1, 2, 3, να γραφτούν 4, 5 ή 6 τελείως διαφορετικά ή υπέρ κάποιου άλλου. Ξέρετε ότι ένα δημόσιο έγγραφο θεωρείται γνήσιο μέχρι να προσληφθεί ως πλαστό. Μια ηλεκτρονική ταυτότητα, πολύ περισσότερο αφού η πληροφορική θεωρείται από όλους ότι δεν κάνει ποτέ λάθος κλπ. Είναι πολύ εύκολο κάποιος, αν καταφέρει να έχει στην κατοχή του ένα πλαστό δελτίο ταυτότητας, που είναι δυνατό τεχνικά, ένας κατάσκοπος, ένας εγκληματίας, αυτός θα μείνει για πάντα καταδίωκτος. Έχει πέρα αυτό το τεκμήριο της νησιότητας. Επιπλέον, οι ταυτότητες, όπως και στο παρελθόν είχαμε μιλήσει στο σταθμό εδώ, περιέχουν, εκτός από την ειδική λευκή λωρίδα που μπορεί να καταχωρίζονται τα πάντα εκεί και μέχρι και 200.000 λέξεις. Το μάλλον δεν ξέρουμε τι μπορεί να καταχωρίζει. Και περισσότερο ακόμα. Στις ταυτότητες υπενθυμίζουμε και πάλι ότι υπάρχουν γραμμακοσμήματα, πολύχρωμα δάπεδα, υπάρχει το έμβλημα της Ήριδας που είναι το σήμα της νέας εποχής. Υπάρχουν σχέδια που δεν είναι ορατά, κείμενα με μελάνια όρατα, υπάρχουν σχήματα κλπ. Και υπάρχει αυτό το άγνωστο. Είναι δυνατόν ένας Έλληνας να δεχτεί αυτή την ταυτότητα? Θα ήθελα κυρίως να εντοπίσουμε την συζήτησή μας στην κάρτα και να επανέλθουμε στην ταυτότητα. Όσο μας επιτρέψει η ώρα, γιατί βλέπω ότι μας μείνουν γύρω στα 12 λεπτά, μας μείνουν ακόμη. Αυτή η κάρτα, της οποίας έχουμε τις προδιαγραφές, έχουμε και τα στοιχεία που θα συμπληρώσει ένας δικαιούχος της κάρτας. Είναι αυτός ο ΑΜΚΑ, είναι ένας μικρός ΕΚΑΜ.
ο αριθμός. Που πολλοί άμκα μπορούν να οδηγήσουν στον ΕΚΑΜ, τον ενίο, τον μοναδικό αριθμό. Λοιπόν, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, φίλο, ημερομηνία γέννησης, αντικώδικες, τόπος γέννησης, στοιχεία κατοικίας, διεύθυνση, λοιπά στοιχεία, αριθμός ταυτότητας, ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, κατηγορία σύνταξης κλπ. Κλπ. Στοιχεία. Όλα αυτά συνιστούν μια ταυτότητα. Λοιπόν. Ώστε η κάρτα δεν είναι μια απλή κάρτα πιστοτική που και εκείνη είναι ταυτότητα. Ναι, αυτό ήθελα και εγώ να δώσω μια έμφαση, ότι μήπως είναι, γιατί σε άλλα κράτη δεν έχουν ταυτότητα, σε πολλά κράτη. Μάλιστα. Δηλαδή την ταυτότητα, αυτό το δελτίο το καθορίζει η λέξη ταυτότης. Μήπως με άλλα λόγια η κάρτα είναι ταυτότης. Όπως στην Αμερική που είναι το social security card και δεν έχουν ταυτότητα. Ταυτότητα είναι αυτό. Αλλά εγώ θα ήθελα κάτι άλλο, κύριε Περάκη, να ρωτήσω και τον πατέρα Εμμανουήλ. Ναι. Είχατε δει πουθενά ότι υπήρξε, όπως κάναμε στην εισαγωγή, τουλάχιστον είχα δώσει έμφαση εγώ αυτό στην πρώτη εκπομπή, το κράτος, το δημόσιο, δεν ξέρω ποιος έκανε νήξη για το θέμα αυτό, η Βουλή. Είπε κανείς ακριβώς, γιατί αυτό καίει τους τηλεθέτες περισσότερο απ' όλα, ποια η ωφελημότητα ή η σκοπιμότητα που το είπαμε με την έναρξη της πρώτης εκπομπής. Δεν ξέρω, και Περάκη, είχε πει κανείς ποια είναι η ωφελημότητα του λαού ή του κράτους από το να εφαρμόσει αυτή τη στιγμή, πραγματοποιώ και αναλύουμε, ταυτότητες ηλεκτρονικές ή κάρτες ηλεκτρονικές, σε τι θα ωφεληθούμε. Ανέλησε κανείς ακριβώς ποια είναι η σκοπιμότητα, ποια είναι η ωφελημότητα από αυτό το θέμα. Όταν είχε ληφθεί η απόφαση το 1986 με τον νόμο 1599 για την έκδοση του νέου τύπου ταυτότητας, θυμάμαι ότι έλεγαν ότι ο σκοπός του νέου τύπου ταυτότητας είναι η απλούστευση κάποιων διαδικασιών, κυρίως μέσα στη διοίκηση, ο εξυγχρονισμός κλπ. Αυτά θέτουν σήμερα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το εξής. Είναι κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των επιστημόνων της πληροφορικής στην Ελλάδα, και κατά τη γνώμη σας φαντάζομαι, αδιανόητο να προχωράμε στην ενεργοποίηση αυτού του νόμου και στην έκδοση νέων ταυτοτήτων χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει μερικά βασικά πράγματα. Το πρώτο, ποιες θα είναι οι επιτρεπτές χρήσεις αυτού του δελτίου και του αρχείου που θα σχηματιστεί από πίσω του. Δεύτερον, ποια άτομα θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Ποια, οποιοδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών, χαθήκαμε. Συνεπώς θέλετε να πείτε ότι δεν έγινε συζήτηση, δεν οριοθετήθησαν οι αρμόδιοι. Είναι και άλλα. Ποια μέτρα ασφαλείας θα ληφθούν ή έχουν ληφθεί. Κανένα. Στη διαχείριση δεν υπάρχει κανένα. Κανένα. Τέταρτον, που ισχύει σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Είναι δυνατόν να μην έχει προβλεφθεί δικαίωμα πρόσβασης του κάθε ενός μας εκεί για να εξακριβώσει αν οι πληροφορίες που μας αφορούν είναι αληθινές ή ψεύτικες, παλιές ή καινούριες, ακριβείς ή ανακριβείς. Άρα γι' αυτό μιλάει περί φακελώματος ο πατέρας Μανουήλ. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι δεν και καλά είμαι αντίθετος, αλλά δεν μπορεί να γίνει καθόλου συζήτηση αν θα έπρεπε, ίσως να είναι χρήσιμη, γιατί αναγκαίο δεν είναι αυτή η καινούργια ταυτότητα. Αποκλείεται να θεωρηθεί αναγκαία. Ακόμα και αν είναι, μπορούσε να πει κάποιο να είναι χρήσιμη. Αναγκαίο φαίνεται και γελίο, γιατί το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή δεν είμαι εγώ για την Ελλάδα ή εσείς για την Ελλάδα. Είναι το 500.000 λαθρομετανάστες, Αλβανοί, Πακιστανοί, οτιδήποτε που έχουν μπει λαθρέα μέσα. Συνεπώς θα με προστατεύσει η ταυτότητα από αυτούς οι οποίοι δεν θα έχουν ταυτότητα. Δηλαδή το άγχος αυτή τη στιγμή του λαού είναι, η Ελλάδα κινδυνεύει από μένα που θα πάρω ταυτότητα, ή από τον λαθρομετανάστη του Μπερίσα, τον εγκληματία, ή τον Τούρκο, ή τον Πακιστανό, ή οποιοδήποτε έχει μπει μέσα έτσι. Δηλαδή θα πάρω ταυτότητα για ποιο λόγο και τι θα συνεισφέρει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ερώτημα βάσης. Αλλά υπάρχει αυτό που λέω εγώ, ότι εν πάση περιπτώσει, αν δεν καλυφθούν αυτές οι βασικές προϋποθέσεις, δεν είναι λογικό να μιλάμε για έκδοση νέων ταυτοτήτων. Και όχι μόνο για έκδοση, ούτε για ανάθεση του έργου. Γιατί είναι αυτό ακόμα χειρότερο. Και μιλάμε, ξέρετε, για ένα έργο δισεκατομμυρίων, το οποίο θα δοθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία. Σε ιδιωτικές εταιρείες. Και επί τρία έτη να έχουν το αρχείο. Ακριβώς. Και να εξυγχρονίσουν, να διδάξουν. Όχι, αυτοί επί τρία χρόνια, όσο καιρό κάνουν να ετοιμάσουν το έργο, θα έχουν στη διάθεσή τους και όλες τις πληροφορίες για ολόκληρο τον ελληνικό πληθυσμό, χωρίς κανένα έλεγχο. Και πληροφορίες που μπορεί να έχουν τεράστια, όχι μόνο πολιτική, εμπορική αξία. Βέβαια.